Αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητές μου φίλες, βρισκόμαστε στην περιοχή του χωριού Άγιος Φλώρος της Μεσσηνίας και ειδικότερα βρισκόμαστε στην περιοχή των πηγών του ποταμού Παμίσου, ο οποίος αποτελεί ένα από τα μακρύτερα και πολυϊδρότερα ποτάμια της Πελοποννήσου. Έχει μήκος 43 χιλιομέτρων. Είχε θεοποιηθεί από τους αρχαίους Μεσσηνίους και στην περιοχή των πηγών του που λέγονται σήμερα Μάδια, έχει ανακαλυφθεί από Σουηδό αρχαιολόγο το Ματίας Νάταν Βαλμίν προπολεμικά το ιερό του Παμίσου. Εδώ βλέπουμε μια καταπληκτική εικόνα, σιγά σιγά Θανάση. Πάρε τα νούφαρα και άλλα υδροχαρή φυτά βλέπουμε στον ποταμό Πάμισο, όπου λατρεύεται ο ποτάμι ο Θεός. Η λατρεία του την είχε καθιερώσει ο βασιλεύς Σιβώτας, είναι μία από τις προδωρικές λατρείες, ο οποίος Σιβώτας κατήγεται από το γένος του βασιλέως Κρεσφόντου και είχε ορίσει να γίνεται ετήσια γιορτή σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνει ο μικρασιάτης περιηγητής Παυσανίας. Σιγά σιγά θα περπατά, σιγά σιγά και θα κάνει τη λήψη των εικόνων, τη λήψη της Κήτης δηλαδή, του Παμίσου ποταμού. Εδώ λοιπόν ανατρέπεται ο Θεός Πάμισος σε απόσταση μερικών μέτρων από το σημείο όπου βρισκόμεθα και το οποίο βλέπετε στην εικόνα σας. Πρόκειται για ένα πανέμορφο μέρος. Ένα πανέμορφο μέρος, εγώ δεν είχα έρθει ποτέ. Ευτυχώς μας ευνόησε, τύχη και ένας βοσκός μας οδήγησε και στο μέρος όπου πρέπει να βρίσκεται το ιερό του Παμίσου. Εδώ λοιπόν ελατρεύεται ο Πάμισος. Έχουν βρεθεί από τον συγκεκριμένο Σουηδό αρχαιολόγο τον Βαλμίν προπολεμικά. 1929-1932 και 1933 έγιναν για να σκαφές που απεκάλυψαν ένα μικρό ναό δωρικό. Βρέθηκαν αρκετά αντικείμενα, 5 κούρι, βρέθηκαν 2 αναθεματικές ύλες ελεπίγραφες, μία της οποίας και οι δύο πιστοποιούν την ταυτότητα του ιερού ότι ανήκει στον ποτάμιο Θεό Πάμισο, ο οποίος παριστάνονταν με τη μορφή ταύρου. Υπάρχει η συγκεκριμένη αναθεματική στήλη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μεσσηνίας στην Καλαμάτα. Βλέπουμε μια πανέμορφη εικόνα πάρε την κήτη του Παμίσου. Είμαστε κοντά στην περιοχή των πηγών, κοντά στα Μάδια. Είναι λίγο, σε απόσταση λίγο μέτρων, αλλά και αυτές οι εικόνες νομίζω είναι καταπληκτικές και επαρκούν για να δείξουν στον θεατή, σε όποιον δει αυτό το βίντεο, ότι πρόκειται για ένα μέρος, όχι τυχαίο, όπου καθιερώθηκε η λατρεία του ποταμίου Θεού Παμίσου από τους φανακαίους χρόνους, από τον 9ο από τον Χριστού αιώνα. Γιατί ο βασιλεύς ο οποίος καθιέρωσε τη λατρεία του Παμίσου, τη λατρεία του Παμίσου, επί του γιού του βασιλέως αυτού, επί του γιού δηλαδή του Σιβώτα, του Φίντα, έγινε ο φόνος του βασιλέως των Λακεδαιμονίων Τηλέκλου στο ιερό της Λιμνάτιδος Αρτέμιδος. Και από τότε και τότε άρχισε ο πρώτος Μεσσηνιακός πόλεμος, ο οποίος τοποθετείται χρονικά στον 8ο π.Χ. αιώνα. Άρα η λατρεία του ανάγεται χρονικά στην περίοδο αυτή. Σιγά σιγά Θανάση, πάρε την κήτη του ποταμού Παμίσου. Είναι ένα μέρος φοβερό, καταπληκτικό. Σιγά σιγά, γιατί δεν χρειάζεται καμία βιασύνη. Και τα δέντρα και γύρω γύρω το τοπίο και εδώ αυτό εδώ το τοπίο σιγά 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 τους ευκαλύπτους, ένα πανέμορφο πολύ όμορφο μέρος αντικρίζουμε αυτή τη στιγμή στην εικόνα μας.